Έχω έναν καλεσμένο που σε κανονικές συνθήκες, σε άλλες συνθήκες μάλλον, θα τον είχα να μας πει, θα τον είχα καλέσει για να μας ενημερώσει, να μας δώσει τα φώτα του και τις γνώσεις του για τη λασποβροχή που έρχεται αύριο μεθαύριο, για τη σκόνη, για τις θερμοκρασίες που είναι πολύ ψηλές, για το πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι από απόψεως κλιματικών συνθήκων. Όμως είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρομαι στον κύριο Σάκη Αρναούτογλου. Καλό μεσημέρι, κύριε Αρναούτογλου. Καλό μεσημέρι, θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τους τεχνικούς γιατί ήταν να βγούμε Skype. Ήταν να βγούμε Skype, αλλά κάποιες... Μιλιά συγγνώμη γι' αυτό, θέλω εγώ να παίρνω όλο το βάρος. Να είστε καλά, δεν πειράζει. Το θέμα είναι η συνομιλία που θα έχουμε. Να ρωτήσω κάτι, πώς πήρατε αυτή την απόφαση να περάσετε στο χώρο της πολιτικής. Έχετε ξαναβάλει υποψηφιότητα βέβαια, από ό,τι ξέρω. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά... Όχι. Το φταίει εννοώ χαριταλογώντας η Φόφη Γεννηματά, η οποία με κάλεσε πριν από 5 χρόνια στο γραφείο της για να μου πει ότι θα ήθελε να γίνει ένα κομμάτι και να βοηθήσω και την παράταξη αλλά και την χώρα. Τη ρώτησα πώς βλέπει εμένα, με βλέπει εμένα σαν πολιτικό πραγματικά. Όν μου λέει ναι, σένα βλέπω σαν πολιτικό πραγματικά και θέλω να έχεις μια συμμετοχή. Μπήκα σαν ήπιο στην πολιτική. Με τη βοήθειά της κατάφερα να φτάσω τους 66.000 ψήφους και θέλω να ευχαριστήσω τώρα τους ψηφοφόρους για αυτή την όλη την τιμή που μου κάνανε τότε, στην πρώτη φορά που κατέβηκα ως ευρωβουλευτής σαν πέμπτος στην σειρά. Είχατε πάει αρκετά καλά για πρώτη φορά, κύριε Αρναούτογλου, στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Πάρα πολύ καλά, γι' αυτό σας ευχαριστώ. Και μετά, στην δεύτερη φορά, πριν μας αφήσει η Φόφη Γεννηματά, ήταν στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση της Θεσσαλονίκης και με κάλεσε στο δωμάτιο, ήταν ξενοδοχείο εκεί, μαζί με άλλα στελέχη και μου είπε ότι θέλω, σε παρακαλώ, να το σκεφτείς για να ξανακατέβεις στην Ευρωβουλή. Της είπα, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ ακόμα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά μας, θα το σκεφτώ. Όταν πήρα την απόφαση, το ναι, μας έφυγε δυστυχώς και θέλω να το κάνω εκτός των άλλων. Και προς τιμήν της αυτή τη φορά να κατέβω σε ευρωεκλογές. Μάλιστα. Τώρα πλέον έχουν περάσει τα χρόνια, έχετε και μια πιο ενεργή ενασχόληση με την πολιτική. Ναι. Τι περιμένετε από αυτή τη διαδικασία, με τι θα σας πω, είμαι και εξελέγη και πρώτος της ψήφου στη Θεσσαλονίκη και είμαι στο Δήμο, σε τεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας. Αλλά και είμαι και στέλεχος πολιτικής προστασίας, γραμματέας πολιτικής προστασίας του ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε ότι είναι θέσεις τρομερής ευθύνης και ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο στην Θεσσαλονίκη προσπαθώ και φαίνεται ότι το έχουν αποδεχτεί όλοι οι συνάδελφοι εκεί να περάσουμε μέτρα ώστε να θωρακιστεί η Θεσσαλονίκη και με μετεωρολογικούς σταθμούς και με τη βοήθεια του ραντάρ και να έχουμε και την ατμοσφαιρική πίεση όσον αφορά την ρήπανση, με συγχωρείτε, να τη βλέπουμε σε καθημερινή βάση, ώστε οι κάτοικοι κοινά μπορούν να γνωρίζουν τι θα επακολουθήσει, ώστε οι ευπαθείς ομάδες να μην έχουν πρόβλημα και να μην βαρύνουν το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι ήδη επιβαρυμένο. Πώς τα βλέπω τώρα για τις ευρωεκλογές, αν θέλετε, είναι πολύ σημαντικές. Για μένα είναι κάτι εξίσου σημαντικό όπως οι εθνικές εκλογές, γιατί οι Έλληνες πολιτικοί μέχρι τα τελευταία χρόνια δεν έδιναν καθόλου σημασία στην εξωτερική πολιτική και είδε που μας έφερε αυτό, ενώ οι γείτονές μας, οι Τούρκοι, έκαναν μια πολύ σημαντική εξωτερική πολιτική. Ο Ερντογάν έχει φτάσει σε σημείο πλέον να κάνει τα παζάρια του με άνεση, χωρίς κανένα πρόβλημα, και εμείς ακόμα βρισκόμαστε στο εάν μπορούμε να κατακτήσουμε ή να μας ακουθεί μια φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο. Και καθόλου μονιασμένοι όπως είμαστε, δημιουργούνται ακόμα περισσότερα προβλήματα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να πάμε ενωμένοι, όχι διχασμένοι, γιατί αν γίνουμε και 7,5 εκατομμύρια σε 30 χρόνια, φανταστείτε να είμαστε και διχασμένοι παραπάνω, να βούτυρο στο πτωμίσιο Ερντογάν και σε κάθε του πολιτικό, για την πολιτική εννοώ. Και θέλω να πάω έτσι, σαν Έλληνας, ώστε να ακουστεί η φωνή μας και να κάνουμε ό,τι δυνατόν περνά από το χέρι μας και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, βασικά. Κύριε Αρναούτογλου, από αυτά που μου είπατε στην προηγούμενη απάντηση, καταλαβαίνω ότι αν εκλεγείτε περισσότερο, θέλετε να δώσετε το βάρος στα θέματα κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, που είναι και κοντά στο αντικείμενό σας. Δεν είναι μόνο αυτό, γιατί δεν πας μόνο για ένα αντικείμενο. Είναι βασικά για το πράσινο σύμφωνο, είναι η ενέργεια επεκτάσταση από τα κάψιμα από τους Ρώσους. Είναι η μετανάστευση, είναι φοβερά προβλήματα τα οποία συνδέονται και με το κλίμα και με την κλιματική αλλαγή, την οποία θα βάλω παύλα κρίση, παύλα ευκαιρία. Γιατί έτσι όπως έχει παρουσιαστεί και περάσει στους ακροατές τηλεθεατές, η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα φοβικό σύνδρομο το οποίο
αντί να κάνει καλό στον κόσμο, τον αποθεί να πάρει και αυτός αποφάσεις μέσω και της ψήφου του, ώστε αντί να βρεθούμε σε μια λύση, να μπερδεύονται ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Και έχουμε και τεχνητή νοημοσύνη, ένα άλλο σημείο. Ακριβώς. Ένα άλλο θέμα, γιγαντιαίο, το οποίο είναι μεγάλη πρόκληση. Όλα αυτά τα θέματα δεν είναι μόνο κλιματική αλλαγή, παύλα κρίση, παύλα ευκαιρία. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να συνομιλήσουμε σοβαρά και να βρούμε λύσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πάντως, μέχρι τώρα, κύριε Αρναούτογλου, όλα αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα που ορθώς μου είπατε, μέχρι τώρα εδώ δεν τα έχουμε συζητήσει καθόλου. Δεν τα έχουμε συζητήσει σοβαρά. Η συζήτηση είναι πολύ επιφανειακή και ενώ τρέχουν οι εξελίξεις, εμείς νομίζουμε ότι σε κάποια φάση με τη συζήτηση θα βγάλουμε αποτέλεσμα. Το κλίμα, επειδή στο κλίμα και γενικότερα όσον αφορά την ρήπανση δεν γνωρίζουν σύνορα. Καταλαβαίνετε, δεν πάει να κάνει η Ευρώπη το καλύτερο και να είμαστε πεντακάθαροι αν οι γείτονες και γενικά οι γειτονικές χώρες ακολουθούν διαφορετικές πολιτικές. Δεν σταματάει το σύνορο, δεν σταματάει γενικά οτιδήποτε στα σύνορά μας. Πραγματικά επηρεάζεται όλος ο πλανήτης. Οπότε θέλει μια γενικά κοινή πολιτική και διπλωματία σε τέτοιο βαθμό και πιστεύω ότι επειδή έζησα χρόνια στο εξωτερικό, έχω κάνει και ένα χρόνο στο προξενείο του Μονάχου, ότι θα πρέπει για να κάνεις αυτά όλα, θα πρέπει να έχεις και μια επαφή με το προτεσταντικό στοιχείο, να μπορέσεις δηλαδή να έχεις μια επαφή με τέτοιου είδους σημαντικούς ανθρώπους όσον αφορά στο παγκόσμιο γίγνεσθε, για να μπορεί να βρεθεί μια λύση. Αλλιώς δεν σε παίρνουν σοβαρά. Μάλιστα. Τώρα, πολιτικά ο στόχος του ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις ευρωεκλογές είναι η δεύτερη θέση? Πολιτικά, κοιτάξτε, τι θα σας απαντούσα κι εγώ, λογικά αν ακούν οι τηλεθεατές και οι ακροατές, θα σου πει και ο άλλος τι θα πει τώρα αυτός. Το ΠΑΣΟΚ είναι στα τη δεύτερη θέση, λογικά. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι και κάτι το, πώς να σας το πω, ιδιαίτερο το να κατακτήσει το ΠΑΣΟΚ τη δεύτερη θέση, η οποία του αναλογεί και όχι μόνο η δεύτερη και η πρώτη, γιατί είναι το πιο αδικημένο κόμμα σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είναι αυτό που φορτώθηκε μια χρεοκοπία η οποία πραγματικά δεν μας έχει εξηγηθεί γιατί προέκυψε από τον τότε Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάποια συνέντευξη από τότε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Έχετε ακούσει? Τον κύριο Καραμαλή, δεν λέτε? Ναι, έχετε ακούσει κάποια συνέντευξη? Όχι, δεν έχω ακούσει. Ακριβώς αυτό. Και επειδή θα ήταν τελείως διαφορετική η πολιτική ιστορία του τόπου, αν γνωρίζαμε επακριβώς τι συνέβη τότε, θεωρώ ότι είναι τόσο αδικημένο το κόμμα και του αξίζει μια σημαντική ευκαιρία να δείξει αυτά που είχε καταφέρει να δείξει τότε όταν έφερε πολύ σημαντικές καινοτομίες στην χώρα μας. Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι η δεύτερη θέση με ένα καλό ποσοστό ή ανεβασμένο ποσοστό σε σχέση με τα προηγούμενα θα είναι μια στόχευση αρκετά καλή? Θεωρώ ότι του αξίζει όχι μόνο η δεύτερη και η παραπάνω θέση, αλλά ναι, ο κόσμος ας αναρωτηθεί, επαναλαμβάνω, τι έγινε και κρατάει αυτή τη ρετινιά το ΠΑΣΟΚ και μέχρι τώρα έχουμε αυτό το γενικά τη ρετινιά μας που την κουβαλάμε και δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τέτοιο απίστευτο τρίκ που έκαναν τότε η κυβέρνηση για να φωτώσει όλα αυτά στο ΠΑΣΟΚ. Σας ξαναρώτησα και λόγω των δημοσκοπήσεων που προφανώς τις βλέπετε, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα. Γι' αυτό σας ξαναρωτήσα. Ναι, πολύ σωστά. Αλλά και στο 2019 η δημοσκοπήση έδινε το ΠΑΣΟΚ 5 με 6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερες. Θυμάστε? Βέβαια και το θυμάμαι. Βέβαια και το θυμάμαι και πήγε πολύ καλύτερα από αυτό που έδειχναν τότε οι δημοσκοπήσεις. Αυτό έχετε δίκιο. Άρα εκτιμάτε ότι ενδεχομένως να γίνεται κάτι παρόμοιο τώρα, υποθέτω. Γιατί όχι. Και βλέπετε ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια όσον αφορά στους ψηφοφόρους ακόμα και τη Νέα Δημοκρατία. Το βλέπω, το ακούω συνεχώς και θεωρώ ότι θα υπάρξει αυτή η ευκαιρία. Έτσι θέλω, όπως καταλαβαίνετε, είμαι και στο κόμμα, αλλά έτσι θέλω να πιστεύω από αυτά που ακούω από τους πολίτες. Κύριε Αρναούτογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ ένα δευτερόλεπτο και κλείνω πολύ γρήγορα. Βεβαίως. Δεν θα δείτε από εμένα φυλάδια στα γραμματοκιβώτια σας ή χαρτιά ή οτιδήποτε διαφημιστικά, γιατί αυτό αντιτίθεται στην οικολογική μου συνείδηση. Δεν θα σταυρώσω ούτε και θα μοιράσω ψηφοδέλτια, το οποίο το θεωρώ εντελώς αναχρονιστικό, επικρατεί μόνο στην Ελλάδα, γιατί μειώνει την αντίληψη και την νοημοσύνη των πολιτών. Πάμε καθαρά, με έναν καθαρό αγώνα, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία, κύριε Αρναούτογλου, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.